Δεν περιορίζομαι μόνο στα χρώματα, αλλά με ενδιαφέρει και ο συνδυασμός των υλικών. Τα υλικά που χρησιμοποιώ είναι γυαλάκια, όχι σβαρόφσκι και τέτοια, γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Κρυσταλάκια, κεραμικά. Δεν μ' αρέσει το πλαστικό, δεν χρησιμοποιώ πλαστικό. Και θέλω να είναι όσο το δυνατόν έτσι γίνα και να κάνω έναν ωραίο συνδυασμό χρωμάτων και πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα, στο συνδυασμό των χρωμάτων, τα έχω καταφέρει. Είναι δέρμα, είναι κεραμικό, είναι σκηνή, είναι διάφορα έτσι που αρέσουν σε μένα. Περισσότερο παρά, δεν με νοιάζει τι είναι της μόδας, πώς να το πω έτσι για να το... Ένα άλλο κομμάτι σε αυτά που φτιάχνω είναι τα σανδάλια. Το σανδάλι είναι το αγαπημένο μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ, από μικρή ήθελα... Έβλεπα τα πόδια των γυναικών και μου άρεσε πάρα πολύ το σανδάλι, το περιποιημένο. Και ήθελα πάντα, αλλά ήμασταν και φτωχή οικογένεια, αγροτική οικογένεια, πού να βρούμε τα λεφτά. Και κάποια στιγμή δεν τα καταφέρω. Και τα κατάφερα, τώρα τα φτιάχνω μόνη μου. Κανένα ζευγάρι δεν είναι ίδιο με το άλλο, όλα είναι διαφορετικά. Γιατί δεν θέλω να υπάρχει ομοιότητα. Έτσι αρέσει σε μένα και αυτό που θέλω να κάνω. Απλά συζητάω με τις κοπέλες τι θέλεις, τι χρώματα σου αρέσουν. Μ' αρέσουν τα πορτοκαλί. Εντάξει, άστο. Μέχρι εκεί, τέρμα, δεν θέλω άλλο να μου πεις. Ή μ' αρέσουν τα γήινα χρώματα, ή μ' αρέσει το γαλάζιο, ή το ό,τι να είναι. Και αυτά τα κάνω μόνη μου, αποφασίζω μόνη μου. Αυτό που με βοηθάει πολύ, πέρα από τη δημιουργία για το διαδίκτυο, είναι ότι ενημερώνομαι και από διάφορα, όπως είναι το έτσι.com, για να φτιάχνω, να παίρνω και ιδέες, γιατί στην τέχνη δεν υπάρχει παρθενογένεση, να τα λέμε. Παίρνω ιδέες, αγοράζω υλικά από το ίντερνετ, με βοηθάει πολύ, όπως αυτά τα κουμπιά, τα αγόρασα από μια κοπέλα από τη Βρετανία που είναι χειροποίητο κουμπί. Και με αυτό μπόρεσα, αγοράζοντας υλικά, να βοηθηθώ κι εγώ να κάνω έτσι κάτι πιο extreme, πιο περίεργο. Έχω μεγάλη βοήθεια από το διαδίκτυο. Επίσης, πέρα από τα κοσμήματα, σανδάλια, κάνω ήδη πραγματάκια, κλειδοθήκες, διακοσμητικά. Αυτό είναι ένα διακοσμητικό που το χάρισα σε κάτι φίλους μου στην Κρήτη σε ένα ξενοδοχείο για να το κρεμάσουν για μια κουρτίνα, για ένα γραφείο με κοχύλια κτλ. Επίσης, εδώ έχω κάνει τη βάφτιση της ανεψιάς μου. Είμαι στην οικογένεια ο καλλιτέχνης. Οπότε, θα κάνεις τη βάφτιση, θα κάνω τη βάφτιση. Αυτά είναι κουβαδάκια μεταλλικά και μέσα έχω βάλει γλυφιντζούρια και ήταν πάνω στα τραπέζια και τα πιτσιρίκια, καραμέλες και γλυφιντζούρια. Η πεταλούδα η ανάλογη. Ήταν πολύ ωραία, είχε μεγάλη επιτυχία, πήρα πολλά μπράβο σε αυτό. Λοιπόν, αφού λοιπόν ξεκίνησα και δούλευα με όλα αυτά, έπρεπε κάποια στιγμή να ασχοληθώ και πιο σωστά με το διαδίκτυο. Η κόρη μου, η Σοφία, έχει μια εταιρεία της Soma Fusion που ασχολείται με το διαδίκτυο, με τις δημόσιες σχέσεις. Είναι η digital era η Σοφία. Αν δεν περνέψω στο σπίτι μου, θα πες να με πλακώσει, είναι το παιδί μου, τη διαφημίζω. Μου έκανε λοιπόν τη σελίδα και ξεκίνησα σιγά σιγά να διαβάζω άλλα blog. Η ιστορία με το διαδίκτυο ξεκίνησε όταν έφυγε η Σοφία για την Αγγλία πριν 9 χρόνια. Τα τηλέφωνα ήταν ακριβά, κάπως έπρεπε να μιλάω μαζί της. Μαμά, θα το MSN, το MSN. Τη βάλαμε την κάμερα και πάτα εκείνο και όχι μην πατάς εκείνο και αυτό. Και αρχίσαμε έτσι, μετά πήγε και η μικρή από κοντά. Δύο παιδιά έπρεπε να τα βολέψουν. Οπότε σιγά 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 λέω θα μάθω και αυτό, θα μάθω και εκείνο, θα μάθω και εκείνο. Πήγα, πήρα και αυτό το πτυχίο, πώς το λένε, με τις 7 ενότητες που ξεχνάω το... Αυτό, ναι. Καλό είναι. Τέλος πάντων προχωρούμε. Τώρα φτάσαμε σε καλό επίπεδο. Έχουμε και σελίδα, Facebook, και βάζω φωτογραφίες, έχω μάθει μόνη μου, έχω μάθει να γράφω μόνη μου στο οδηγίες, η Σοφία, μαμά μην ξεχνάς τους κωδικούς, λέω κράτα τα κι εσύ γιατί θα τα ξεχάσω. Οπότε είναι ωραίο και το Facebook, μου αρέσει πάρα πολύ.
βάζουν φωτογραφίες από κάτω, μπαίνουν σχόλια, I like και τέτοια ιστορία. Και το καλύτερο είναι το Twitter για μένα. Μ' αρέσει πολύ. Εκεί, ανά πάσα στιγμή, ρε παιδιά, βγήκε ένας γρίλος μες στο σπίτι, οπότε μου στέλνουν ένα link. Τι είναι ο γρίλος, έκατσα, τα άμαθα όλα, τι είναι ο γρίλος, πού μπορώ να τον βρω. Αν μείνει μέσα στο σπίτι, μπορεί να μας γεμίσει, να κάνει βολιά στο κεφάλι μας. Πω, πολύ ωραία ιστορία. Το Twitter είναι πολύ ωραίο, γιατί κάθομαι γρινιάζω, αναπτάκα μέσα μου απαντάνε, έχω και πολλούς εκεί, καμιά διακοσαριά. Και συνεχίζω κάθε μέρα και μαθαίνω... Μαθαίνω διάφορα, τι είναι το ένα, τι είναι το YouTube, τι είναι το άλλο. Και από εκεί μέσα ανακαλύπτω και βοηθάμαι. Όλα αυτά βέβαια για να γίνουν, χρειάζεται αγάπη. Να αγαπάς αυτό που κάνεις, να το γουστάρεις με χίλια που λέμε. Να προσπαθείς για αυτό το πράγμα, ότι αν δεν τα αγαπάς δεν γίνεται τίποτα. Αν το κάνεις γιατί είναι της μόδας το διαδίκτυο, γιατί είναι της μόδας το σανδάλι, γιατί είναι της μόδας το κολιέ, δεν πρόκειται να σου βγει. Πρέπει να το αγαπάς με όλη σου την καρδιά. Στο τέλος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν δεν υπήρχατε όλοι εσείς, το διαδίκτυο, εγώ θα έκανα αυτά που κάνω, αλλά θα ήταν πολύ μοναδικά. Ενώ τώρα μοιράζομαι, βελτιώνομαι και προσπαθώ. Συγκρίνω τον εαυτό μου με κάτι άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τα κορίτσια που με καλέσανε. Μ' ανακαλύψανε, δεν ξέρω, προφανώς είμαι η μόνη γιαγιά εκεί μέσα στην ιστορία, γιατί όλοι είναι νέοι. Και με καλέσανε, το δέχτηκα με χαρά. Έφυγα σήμερα το πρωί από την Αταλάντη μέσα στο άγχος, αλλά λέω όχι, θα πάω, δεν το θέλει. Και νομίζω ότι τα πήγα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.